Πριν από κάποιες μέρες, εδώ μέσα από την Κρήτη σήμερα, είχαμε αναδείξει το θέμα με το επίδομα ανεργίας και αυτή τη δέσμευση του Πρωθυπουργού που δεν υλοποιήθηκε στο κομμάτι των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Και μας είχα πει οι εκπρόσωποι τους τότε ότι θα κατέβουν σε κινητοποιήσεις. Θα προχωρήσουν, θα προγραμματίσουν κινητοποιήσεις. Μία από αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Συλλογική σύμβαση από τη μία και επίδομα ανεργίας από την άλλη στην ατζέντα των ετοιμάτων. Πάμε να τους δώσουμε το λόγο πάλι. Πάμε στον κύριο Νίκο Κοκολάκη, τον πρόεδρο Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τα λέγαμε πριν από 10 μέρες περίπου, την Τετάρτη έχουμε κινητοποίηση. Ακριβώς, την Τετάρτη 22 Φλεβάρι και ώρα 10 η ώρα το πρωί καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ξενοδοχοϊπάλληλους, τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον ζώο να κατέβουν δυναμικά στο εργατικό κέντρο, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι είναι πραγματική, θα έλεγα, η άρνηση της κυβέρνησης να στηρίξει τους εποχικά εργαζόμενους με την επαναφορά του Ταμείου Ενέργειας. Πολύ καλά τα είπατε ότι ο Πρωθυπουργός τότε, μετά από δέσμευση δική του ότι θα μας έβλεπε το αμέσως επόμενο διάστημα, δυστυχώς δεν μας έχει δει και σήμερα, απορρίπτουν όλες τις επερωτήσεις της υπογήτησης. Επίσης την τροπολογία που κατατέθηκε τελευταία από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ενώ έχει υπογραφεί η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας από το Δεκέμβριο που προβλέπει αυξήσεις 10,5%, δυστυχώς καθυστερεί το Υπουργείο Εργασίας τις διαδικασίες που να γίνει γενικώς προχωρητική για όλους τους εργαζόμενους, για όλους τους εργοδότες. Βλέπουμε ότι είναι σε εκκρεμότητα η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας να υπογραφεί με τις παράλογες απαιτήσεις που έχουν εδώ στο νομό Ηρακλείου οι ξενοδόχοι. Εμείς λοιπόν για αυτό το λόγο είναι η αρχή των κινητοποιήσεων από την Τετάρτη 22 του Φλεβάρι και προβλέπεται, εφόσον δεν ικανοποιηθούν όλα αυτά τα αιτήματα που βάζουν στο τραπέζι, ότι αρχή του τουριστικής σεζόν οι κινητοποιήσεις αυτές θα κλιμακωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, άνω τελεία βάζουμε, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ και τα λέμε και το επόμενο διάστημα.